Γεια σας, από το δεύτερο γυμνάσιο Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια ομάδα μαθητών που αγαπάμε τον πλανήτη μας και αφιερώνουμε τον χρόνο μας για να μάθουμε πώς να το προστατεύουμε και να το βελτιώνουμε. Ως ομάδα, ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία μεταξύ μας και με όλους που μοιράζουν την αγάπη μας για το περιβάλλον. Έτσι, εγγραφτήκαμε στη δράση Eat Winning, βιοκλιματική τάξη, δημιουργώντας ένα πράσινο αποτύπωμα μέσα στο σχολείο και χαιρετίζουμε όλους τους μαθητές της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Προσπαθούν να μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα, πρασινίζοντας το χώρο του σχολείου τους και όχι μόνο. Διαβάσαμε ποιήση, γράψαμε ποιήση και ζωγραφίσαμε. Φυτέψαμε δέντρα και τραγουδήσαμε. Η χοροδία του σχολείου μας ετοίμασε με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη το τραγούδι που ακούγεται στο βίντεο. Και υποσχεθήκαμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ώστε το σχολείο μας να γίνει βιοκλιματικό, πιο πράσινο. Και εμείς, ενεργοί και υπεύθυνοι μαθητές και γύρω από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Και δημιουργήσαμε αυτό το βίντεο ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους και όλες σας. Είμαστε η Άρτεμη, η Ιωάννα, η Μελίνα, ο Εμίλιος, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Κώστας, ο Βασίλης και πολλοί ακόμα. Και είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε διαφορά για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέρος. Θα έρθει μία μέρα που τα δέντρα θα μισήσουν την αχαριστία των ανθρώπων και θα σταματήσουν να παράγουν ίσιο θρεοίσματα και οξυγόνο. Θα πάρουν τις ρίζες τους και θα φύγουν. Μεγάλες τρύπες θα μείνουν στη γη, εκεί που ήταν πριν τα δέντρα. Όταν οι άνθρωποι καταλάβουν τι έχασαν, θα πάνε και θα κλάψουν πικρά πάνω από αυτές τις τρύπες. Πολλοί θα πέσουν μέσα. Τα χώματα θα τους σκεπάσουν. Κανείς δεν θα φυτρώσει. Θα έρθει αυτή η μέρα που ο ήλιος θα σκεπάζεται από τα σύννεφα, που τα πουλιά δεν θα πετούσαν σήμερα. Τότε που οι άνθρωποι θα καταλάβουν τι χάσανε. Αλλά τα δέντρα δεν γύρναν πίσω, ακόμα και αν οι άνθρωποι αλλάξανε. Φθινόπωρο. Φύλλα πέφτουν, το σχολείο ξεκινά, πρωτοβρόχια πολλά. Χειμώνας. Χριστός γεννιέται, χιόνι πέφτει, όλοι χαρίζουν δώρο. Άνοιξη. Ανθίζουν λουλούδια, ξυπνάει η φύση, τσουγκρίζουμε αυγά. Καλοκαίρι. Ζέστη καυτή, θάλασσα δροσιστική, ο ήλιος καίει πολύ. Άνθρωπος και η κτήση, καθώς δημιουργήθηκαν από το Θεό, ο κόσμος τους χαρίστηκε και ήταν κάτι μοναδικό. Καθήκον μας πλέον είναι να αγαπάμε τα φυτά και τα ζώα. Now.